10 και εδάφιο 17. Σελίδες 890, κεφάλαιο Ι, κατά Μάρκον Ευαγγελίου, 10 κεφάλαιο και εδάφιο 17. Ενώ δε εξήρχετο εις την οδόν έδρα μετής και γονιπετήσας, έμπροσθεν αυτού η ρώτα αυτόν διδάσκαλα αγαθέ, τι να κάμω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημί εις ο Θεός. Τα σεντολάς εξεύρεις, μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, διδάσκαλε τα αυτά πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Και ο Ιησούς εμβλέψας εις αυτόν, ηγάπησε αυτόν και είπε προς αυτόν, εν συλλείπει. Είπαγε πόλησον όσα έχεις και δώσ' τους φτωχούς. Και θέλησε έχει θησαυρών εν ουρανό και ελθέ ακολούθη μην σηκώσας των σταυρών. Εκείνος όμως κυθροπάσας δια των λόγων ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και περιβλέψας ο Ιησούς λέγει προς μαθητάς αυτού, πόσον δυσκόλος θέλουν συνεισέλθει εις την βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα. Οι δε μαθηταί εξεπλήττονται δια τους λόγους αυτού, και ο Ιησούς πάλι να αποκριθείς λέγει προς αυτούς, τέκνα, πόσο δύσκολο είναι να εισέλθω στη βασιλεία του Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα. Ευκολότερον είναι κάμιλος να περάσει δια της τρύπης της βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνοι δε σφόδρα εξεπλήττοντο λέγοντες προς εαυτούς, και τις δύναται να σωθεί. Εμβλέψας δε εις αυτούς ο Ιησούς λέγει, παρανθρώπης είναι αδύνατον αλλά χει παρά το Θεό, διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά το Θεό. Και ήρχεσεν ο Πέτρος να λέγει προς αυτόν, ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και σε οικουλωθήσαμεν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, αληθώς σας λέγω, δεν είναι ουδής ως της αφήσας οικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, η αγρούς, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου. Δε θέλει λάβει εκατονταπλασίωνα τώρα εν το καιρό τούτο οικίας και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και αγρούς μεταδιωγμών, και εν το ερχομένο αιώνι ζωήν αιώνιον. Πολλοί όμως πρώτοι θέλουν συνείστε έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Ήσαν δε εν τη οδό αναβαίνοντες σε Ιεροσόλυμα, και ο Ιησούς προεπορεύεται αυτόν και θαύμαζαν και ακολουθούντος εφοβούντο, και παραλαβών πάλι τους 12 άρχισαν να λέγει προς αυτούς τα μέλλοντα να συμβώσιν εις αυτόν. Ότι ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς, και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον, και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη, και θέλουσι εμπέξει αυτόν και μαστιγώσει αυτόν, και θέλουσι επτύσει αυτόν και θανατώσει αυτόν, και την τρίτη μέρα θέλει αναστηθεί. Τότε έρχονται προς αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης οι του Ζεβεδαίου λέγοντες, διδάσκαλε, θέλομεν να κάμεις εις ημάς ό,τι ζητήσομεν. Ο δε είπε προς αυτούς, τι θέλετε να κάμω εις εσάς. Οι δε είπαν προς αυτόν, δώσει εις ημάς να καθίσομεν εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερών σου εν τη δόξη σου. Ο δε είπε προς αυτούς, δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δύναστε να πείτε το ποτήριον το οποίο εγώ πίνω, και να βαφτιστείτε το βάφτισμα το οποίο εγώ βαφτίζομαι. Οι δε είπαν προς αυτόν, δυνάμεθα. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, το μεν ποτήριον το οποίο εγώ πίνω θέλετε πει, και το βάφτισμα το οποίο εγώ βαφτίζομαι θέλετε βαφτιστεί. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι εμού να δώσω, αλλά εις όσους είναι ητιμασμένων. Και ακούσαντε στη 10 ήρχισαν να αγανακτώσει περί Ιακώβου και Ιωάννου. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς λέγει προς αυτούς, εξεύρετε ότι οι νομιζόμενοι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτά, και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτά. Ούτως όμως δεν θελείστε εν ημίν, αλλά όστις θέλει να γίνει μέγας εν ημίν θελείστε υπηρέτης ημών. Και ως εξ ημών θέλει να γίνει πρώτος, θελείστε δούλος πάντων, διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε δια να υπηρετηθεί, αλλά δια να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λύτρων αντίπολων. Αμήν. Το πρότυπό μας είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος, όπως είπαμε, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκείνος τον εαυτό του από τη δόξα του έλαβε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, και όταν έγινε κατά το σχήμα ως άνθρωπος και δεν έπαψε να είναι Θεός, τότε εταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και έδωσε εις αυτόν το υπερπαν όνομα. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέστησε και τον εκάθισε στα δεξιά του να μεσιτεύει υπερπάντων των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο Θεός ονόμασε αυτόν Κύριον, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον, και παν θα κλείνει έμπροσθεν αυτού. Αυτός λοιπόν είναι το πρότυπό μας. Στα ίχνη του θέλει ο Θεός να περπατάμε. Τα λόγια του να ακούμε με μεγάλη προσοχή, ζητώντας από το Θεό να μας δίνει οτίον πεπαιδευμένου για να καταλαβαίνουμε τι θέλει να μας πει, αλλά και να μας δίνει και σοφή σύνεση για να γνωρίζουμε με προσωπική εμπειρία αυτά τα οποία μας λέει. Ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν που άκουγε με προσοχή τα λόγια του ήταν ένας πλούσιος νέος, ο οποίος είχε κτήματα πολλά, αλλά ενδιαφερότανε έντονα, θα έλεγα, για τα λόγια του Χριστού, του Ιησού του Ναζωραίου, που μίλαγαν για αιώνια ζωή και για βασιλεία ουράνια. Και όταν τελείωσε, έπεσε στα γόνατα, τον πλησίασε και του είπε «διδάσκαλε», γιατί αυτό κατάλαβε, «αγαθέ, πες μου εσύ τι πρέπει να πράξω, είμαι έτοιμος να το πράξω, θέλω να το πράξω για να κληρονομήσω τη βασιλεία των ουρανών». Το επαναλαμβάνω, θέλω να το πράξω, αλλά εμείς ξέρουμε το τέλος της υποθέσεως ότι δεν θα μπορέσει. Δεν είναι μόνο να θέλεις, αδερφέ, είναι και να μπορέσεις. Δεν είναι μόνο να θέλω, αλλά είναι και να μπορέσω. Ο Κύριος μας, ο οποίος δεν είναι διδάσκαλος μόνο, αλλά είναι ο Υιός του Θεού του Σόντος, ο αληθινός Θεός, ο αγαθός Θεός, ο οποίος διερευνά καρδίας και νεφρούς, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι έχει ο άνθρωπος αυτός στην καρδιά του και γνωρίζει πάρα πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τι είναι το αύριο για αυτόν. Γι' αυτό τον αφήνει να μένει εκεί που ήξερε, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα κατανοήσει με τη σοφία του Θεού, με το φόβο του Θεού, με τη χάρη του Χριστού και ακόμη περισσότερα. Έχεις διαβάσει μήνες στις εντολές. Μην κλέψεις, μην μοιχεύσεις, μην φωνεύσεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, μην αποστερήσεις τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και ο νέος αυτός, ο καλός, με καλή πρόθεση, καλή επιθυμία, με θέλω την αιώνια ζωή, του είπε όλα αυτά τα κάνω από την νεότητός μου, αλλά δεν έχω κερδίσει την αιώνια ζωή. Τι άλλο πρέπει να κάνω, εσύ μπορείς να μου πεις. Και η αλήθεια είναι, αδερφοί αγαπητοί, ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να μας πει τι πρέπει να κάνουμε για τη βασιλεία των ουρανών. Τον ρώτησε και εμείς να το ρωτάμε. Μόνο αυτός μπορεί, μόνο αυτός ξέρει τα βάθη της καρδιάς μας, τις επιθυμίες μας, τα θέλω μας, αλλά διερευνά και τους νεφρούς μας και τη δυνατότητά μας και τα προβλήματα που ζούμε, που έχουμε και που μπορούν να μας κάνουν να αλλάξουμε δρόμο. Τον αγάπησε ο Κύριος γιατί τόσο πολύ ήθελε και του είπε ένα σου λείπει, όλα τα έχεις αλλά ένα σου λείπει. Πρέπει να απαλλαχθείς από την αιτία του κακού. Πρέπει να απορρίψεις την αιτία που θα σε οδηγήσει στο δρόμο του Θεού, σε ανομία και εν τέλει σε κατάρα. Πρέπει να απορρίψεις το θάρρος σου, να το έχεις στα κτήματά σου και στα χρήματά σου. Γι' αυτό επώδυνο μεν, αλλά απόλυτο γι' αυτόν, αληθινό γι' αυτόν, ελέχθη το φάρμακο, η θεραπεία. Πούλησε τα υπάρχοντά σου, μοίρασέ τα στους φτωχούς. Ακολούθησέ με και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Τώρα βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα. Υπάρχει ο θησαυρός στη γη και υπάρχει και ο θησαυρός στον ουρανό. Άκουσε, αλλά δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε πόσο σημαντικό είναι το να υπακούσει στα λόγια του Χριστού. Λυπήθηκε που δεν μπορούσε, αν και ήθελε. Και αυτό είναι φοβερό, αδερφοί. Δεν κατάλαβε ότι αν δεν μπορείς, μη φοβάσαι. Μείνε στο Χριστό και θα σου δώσει τη δύναμη να μπορέσεις. Αυτός έμεινε στο δεν μπορώ, αλλά δεν έμεινε στο ότι ο Θεός μπορεί. Αυτός είδε τον εαυτό του πόσο αδύνατος είναι, αλλά δεν είδε το Θεό πόσο δυνατός είναι. Γι' αυτό λυπήθηκε και έφυγε. Το λάθος. Το λάθος δεν είναι ότι δεν μπορούσε. Το λάθος είναι ότι έφυγε. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να μπορούμε αυτά που δεν μπορούμε, αλλά να μείνουμε για να μπορέσει ο Θεός να κάνει αυτά που εμείς δεν μπορούμε. Αλληλούια. Δεν πειράζει ότι δεν μπορείς. Μείνε. Και θα δεις τι ωραία που ο Θεός θα σας τα καταφέρει. Θυμάμαι όταν μπήκα στην εκκλησία, κάπνιζα και έλεγα «Μα δεν μπορώ να το κόψω». Και μου λέγανε οι αδερφοί «Ο Χριστός θα στο κόψει». Και έλεγα «Μα πώς θα μου το κόψει, αφού εγώ δεν μπορώ». Ο Χριστός θα στο κόψει. Και δεν πέρασε πολύς καιρός και δεν κάπνιζα. Δεν μπορούσα, αλλά ο Χριστός μου το κόψε. Και από τότε όλο έτσι περπατάω. Ξέρετε πόσα πολλά πράγματα στη ζωή μου δεν μπορούσα και τώρα τα μπορώ. Αλλά και ξέρετε πόσα πράγματα στη ζωή μου δεν μπορώ τώρα και ο Θεός θα με βοηθήσει να μπορέσω στο μέλλον. Αλληλούια. Αν μείνω θα μου δώσει τη δύναμη. Αν φύγω θα μείνω στην αδυναμία μου που θα πολλαπλασιάζεται. Τόσο εύκολο είναι. Αλλά το μυστικό ποιο είναι? Να ελπίσω ότι αυτό που εγώ δεν μπορώ, ο Κύριος μπορεί. Αυτό που φαίνεται αδύνατον σε μένα, στο Θεό είναι δυνατόν. Το πιστεύεις αυτό? Αλληλούια. Μην πας αλλού να σε βοηθήσουνε. Δεν θα τα καταφέρουνε. Μην ελπίσεις σε ανθρώπους. Μην ελπίσεις στην ικανότητά σου, στην αυτοπεποίθησή σου, στη δύναμή σου, σε όλα αυτά τα οποία έχεις. Μην ελπίσεις ακόμη και στα υπάρχοντά σου και στα κτήματά σου. Αυτά θα χαθούνε. Θα τα χάσεις. Και γιατί θα τα χάσεις? Γιατί θα σε σπλαχνιστεί ο Θεός. Να τα χάσεις για να είναι η ελπίδα σου στο Χριστό. Σήμερα λοιπόν, αντί να μας πάρει ο Θεός αυτά που θέλουμε, καλύτερα να Του τα δώσουμε για να μας δώσει και αυτά που δεν μπορούμε. Πώς να Του τα δώσουμε? Την καρδιά μας να τα βγάλουμε. Να τα αφαιρέσουμε, να τα επιτιμήσουμε, θα τολμούσα να πω. Όμως ο νέος έφυγε και στρέφεται στους μαθητάς του Ιησούς και τους λέει πόσο δύσκολο είναι οι πλούσιοι να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως οι μαθητές ήξεραν ότι ο Θεός ευλόγησε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ με όλα τα αγαθά και ήταν πλούσιος. Και ευλόγησε και τον Λώτ και ήταν πλούσιος. Και στην Παλαιά Διαθήκη ο πλούτος ήταν ευλογία Θεού. Και έρχεται τώρα ο Ιησούς και τους αλλάζει τα πράγματα. Τέλεια αλλαγή. Ο πλούτος αποτελεί εμπόδιο για να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Αλλάζει τα πράγματα ο Χριστός. Μας γκρεμίζει τις βεβαιότητες ακόμη και της πίστης μας, προκειμένου να ελπίσουμε σε Αυτόν. Είναι τόσο σημαντικό, τόσο απαραίτητο, τόσο απόλυτο σήμερα να φύγω και να ελπίζω μόνο στον Χριστό. Μα ελπίζω ότι ο Θεός θα τα τακτοποιήσει όλα, θα μου δώσει και δουλειά, θα μου βρει και θα πάω και σε Αυτόν, ναι, και θα πάω και σε Εκείνον. Ναι. Αδερφοί αγαπητοί, θα πάμε πρώτα στα γόνατα, πρώτα στο Χριστό. Να του πούμε πόσο αδύναμοι είμαστε και πόσο λίγα μπορούμε να κάνουμε και πόσα είναι πολλά είναι αυτά που δεν μπορούμε. Αλλά να του πούμε, έχεις γράψει ότι αδύνατον είναι στους ανθρώπους, αλλά παρακυρίου τα πάντα είναι δυνατά. Αμήν. Τι ωραία ελπίδα. Τα πάντα είναι δυνατά στο Χριστό. Αν ελπίζεις Αυτόν, αν περιμένεις από Αυτόν, δεν υπάρχει αδύνατον. Όλα είναι εύκολα στο Χριστό. Να σε ελευθερώσει, να σε ευλογήσει, να σε βοηθήσει, να σε αγιάσει και να σου δώσει και καρπό πολύ. Όλα είναι εύκολα σε Αυτόν. Η ελπίδα όμως δεν έχει μόνο βλέμμα προς τον Κύριο, αλλά έχει και χαρά ότι ο Θεός θα απαντήσει, ότι είναι αληθινός ο Θεός. Τη χαρά της ελπίδας, για τη χαρά της ελπίδας μας μιλάει ο Χριστός. Μας μιλάει για το έργο της πίστης, για τον κόπο της αγάπης, αλλά και για τη χαρά της ελπίδας. Αυτός που ελπίζει είναι χαρούμενος. Αυτός που δεν ελπίζει είναι λυπημένος. Άρα μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή αν πραγματικά είμαι από αυτούς που έχει προγραμματίσει ο Θεός να είμαι, σαν τα δέντρα τα πεφυτευμένα παρά τους ρύακας των υδάτων. Αν χαίρομαι στην ελπίδα ότι ο Χριστός θα με ευλογήσει. Αν όμως φοβάμαι, λυπάμαι, αγανακτώ. Επίστρεψον Ισραήλ, λέει ο Θεός, διότι έπεσας δια της ανομίας σου. Και πες στον Κύριο, δεν θα με βοηθήσει ο Ασσύριος, δεν θα με βοηθήσουν τα άλογα τα πολλά, δεν θα με βοηθήσουν τα είδωλα. Η βοήθεια μου έρχεται από του Κυρίου του Πέγισαντος στον ουρανό και τη γη. Μόνο ο Κύριος μπορεί να με βοηθήσει. Ούτε εγώ να βοηθήσω τον εαυτό μου, ούτε άνθρωποι να βοηθήσουν εμένα, κανένας. Και τότε, εάν πραγματικά η ελπίδα στον Θεό πλημμυρεί στην καρδιά μας, τότε έρχεται μια χαρά που ξεπερνάει την ανθρώπινη λογική. Η χαρά του Πνεύματος του Αγίου, η χαρά του Κυρίου που είναι η δύναμή μας. Δηλαδή αποκτούμε δύναμη. Και η απόδειξη ότι κερδίσαμε τη δύναμη του Θεού είναι αυτή η χαρά. Αδελφοί, σήμερα να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Όχι με μια χαρά ψεύτικη, ούτε με μια χαρά ελπίδας, φρούδας και μάταιας από ανθρώπους, αλλά με μια χαρά αληθινή, η οποία στηρίζεται σε μια ελπίδα που είναι βεβαία και ασφαλής, σε μια ελπίδα που είναι άγκυρα της ψυχής μας. Και όταν το πλοίο, έχουμε ξαναπεί, κλειδονίζεται από τον Ευρωκλείδωνα, από τυφωνικό άνεμο που θα έρθει στη ζωή μας, μας έχει δώσει ο Θεός ένα ωραίο λιμάνι να προσαράξουμε την Εκκλησία Του, την παρουσία Του, το ταμείο μας, το λόγο Του πρώτα απ' όλα, και εκεί να ρίξουμε την άγκυρα που είναι η ελπίδα μας, την άγκυρα της ψυχής μας, να μείνουμε στερεοί και αμετακίνητοι στην ελπίδα μας στο Χριστό. Αλληλούια. Και τότε θα ακουστεί δυνατά μέσα στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, στη ζωή μας, θα ακουστεί η φωνή του Παντοδυνάμου. Όμως αϊσέ Αυτόν. ότι ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Ώστε με δύο πράγματα μετάθετα, την υπόσχεση και τον όρκο, οι κληρονομούντες τις επαγγελίες του Θεού να απολαμβάνουν την ευλογία του Θεού. Δεν μας κάλεσε, αδερφοί, παρά μόνο για εις απόλαυση ευλογίας ο Θεός. Μη βλέπεις τα σκοτεινά, τα σύννεφα. Πίσω από αυτά τα σύννεφα υπάρχει ο ήλιος, ο λάμπων, ο ανατέλων ήλιος της δικαιοσύνης. Μη βλέπεις τα βουνά τα ψηλά. Ψωμίων είναι δι' μας. Πού βλέπεις, Ζωροβάβελ? Στο όρο στο Μέγα? Τίποτα δεν είναι. Απλώνει τη χερούκλα το Θεός και τη βγάλει από πίσω. Τ' άκουσαν οι μαθητές και είπαν, Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα και να σε ακολουθούμε. Τι θα γίνει σε μας? Και ο Κύριος είπε το προσωπικό του παράδειγμα. Αφήσατε τα πάντα. Δεν υπάρχει κανένας που άφησε οικία, αδελφούς, αδελφές, πατέρα, μητέρα, γυναίκα, τέκνα, αγρούς, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, που δεν θα λάβει εκατονταπλάσια στη ζωή αυτή και θα κληρονομήσει ζωή αιώνιο. Μαθητές τ' άκουσαν, φοβήθηκαν και τώρα αρχίζει η δοκιμασία. Ελάτε να σας πω τώρα τη συνέχεια. Ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα. Ο Υιός του ανθρώπου θα συλληφθεί και θα παραδοθεί στους αρχιερείς, στους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν εις θάνατον και θα τον παραδώσουν στα έθνη. Θα τον εμπέξουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν, θα τον θανατώσουν. Αλλά, αυτό έχει μεγάλη σημασία, αλλά την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Και ο Πέτρος είπε, μη γέννητο, Κύριε, να γίνει αυτό εις εσένα. Άκου, την τρίτη μέρα θα αναστηθείς, αυτό δεν το είπε. Άκου, να συλληφθείς και να θανατωθείς. Λυπήσου τον εαυτό σου. Και έτσι θυμάμαι όταν πρωτοπίστεψα μου λέγανε οι συγγενείς και οι φίλοι, καλά δεν λυπάσαι τον εαυτό σου που πηγαίνεις εκεί μέσα? Καλά δεν λυπάσαι τον εαυτό σου, δεν λυπάσαι τα παιδιά σου που θα μεγαλώσουν εκεί μέσα? Αλληλούια. Αυτό είναι όμως το πνεύμα του κόσμου. Είπαγε ο πίσω μου σατανά, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο Ιησούς Χριστός στον Απόστολο Πέτρο. Γιατί δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Μια τέλεια αλλαγή, αδερφοί, να κάνει σήμερα ο Χριστός στη ζωή μας. Κάνε, Κύριέ μου, από εδώ και στο εξής, από σήμερα και μέχρι να έρθεις να μας παραλάβεις, να μην φρονούμε τα των ανθρώπων αλλά να φρονούμε τα του Θεού. Είναι μεγάλη διαφορά, αδερφοί, μεγάλη ευλογία. Μπορεί να περάσουμε από ταπείνωση, από ονειδισμό, ή μάλλον όχι μπορεί, θα περάσουμε. Αλλά η χαρά μας είναι ότι την τρίτη μέρα ο Κύριος θα μας αναστήσει. Αλληλούια. Το πρόβλημα είναι θέλουμε. Κάνε, Κύριε, και να μπορούμε σήμερα. Εκεί, να και οι δύο αδελφοί, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Καλοί αδελφοί, βουαναριές ή βροντείς, με υποσχέσεις, με επαγγελίες, αλλά για την ώρα με ανθρώπινη λογική που πρέπει σήμερα να την καταδικάσουμε. Θέλουμε να μας κάνεις ένα χατήρι. Λέει, πέστε μου, εσύ δεν είπες ότι αιτείτε και θέλεις να σας δοθεί? Το είπα. Θέλουμε να βάλεις την ώρα της δόξης σου έναν από εμάς στα δεξιά σου και έναν στα αριστερά σου. Τώρα τι είναι αυτό? Το ανθρώπινο, η ανθρώπινη λογική. Θέλουμε να διακριθούμε. Θέλουμε να μας προτιμήσεις. Θέλουμε να μας υψώσεις. Θέλουμε να μας δοξάσεις. Και ο Κύριος της είπε, δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Θέλει να ξέρουμε τι ζητάμε, αδερφοί. Να ξέρουμε τι ζητάμε. Μη ζητάμε πράγματα που επιθυμεί η καρδιά μας, που αρέσουν σε μας ή που νομίζουμε ότι είναι σωστά. Τι ζητάμε? Και να το προχωρήσουμε λίγο περισσότερο. Τι ζητάμε από τη γυναίκα μας? Τι ζητάμε από τον άντρα μας? Τι ζητάμε από τα παιδιά μας? Τι ζητάμε από τα αδέλφια μας? Τι ζητάμε από τον Κύριό μας? Τι ζητάμε? Τι θέλουμε δηλαδή? Τι μας αρέσει? Τι λογαριάζουμε ότι είναι σωστό? Πώς θέλουμε να είναι η γυναίκα μας? Πώς θέλουμε να είναι τα παιδιά μας? Πώς θέλουμε να είμαστε εμείς? Σοβαρά ερωτήματα, αδελφοί. Τι ζητάτε? Τι ψάχνετε να βρείτε? Τι σας αρέσει? Τι θέλετε? Τι νομίζετε ότι πρέπει? Μέσα από αυτό το τι ζητάτε φανερώνεται όλη η ύπαρξή μας. Πώς μας βλέπει ο Θεός? Τι ζητάμε στην προσευχή μας? Τι ζητάμε για μας? Τι ζητάμε για την οικογένειά μας? Τι ζητάμε για την εκκλησία μας? Τι ζητάτε? Και υπάρχουν τόσα πολλά που ζητάμε, για τα οποία ο Θεός θα μας πει δεν εξεύρετε τι ζητάτε. Δεν καταλαβαίνετε. Δεν γνωρίζετε. Δεν μπορείτε να εννοήσετε τι ζητάτε. Τι ζητάς, Ιάκωβε και Ιωάννη, όταν ξέρεις ότι θα συλληφθεί, θα ατιμωθεί, θα σταυρωθεί, θα πεθάνει? Τι ζητάς εσύ? Από εκεί θα καταλάβω, αδερφοί αγαπητοί, από αυτό που ζητάω, τι θα κάνει ο Θεός στη ζωή μου. Αυτό που ψάχνω να βρω, τι θα κάνει ο Θεός στη ζωή μου. Τι ζητάω από τη γυναίκα μου? Κομψότητα ή σοφία Θεού? Η ευσέβεια. Τι ζητάω από τα παιδιά μου? Να είναι τα καλύτερα στο σχολείο ή τα καλύτερα στο Χριστό? Τι ζητάω για τον εαυτό μου? Μέσα στην εκκλησία και έξω από την εκκλησία. Είναι το θερμόμετρο για να καταλάβω. Τι θα μου απαντήσει ο Κύριος? Μα τι ζητάς, παιδί μου? Ή θα μου πει έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα εστάθης πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω? Οι άλλοι μαθητές αντέδρασαν, και λογικό ήταν. Τι είσαι εσύ που ζητάς? Ποιος είσαι εσύ που θες να κάτσεις δεξιά και αριστερά? Αυτό το οποίο έπεται είναι ποτήριον και βάφτισμα. Το ποτήριον τη θλίψεως και το βάφτισμα του θανάτου. Και εσύ ζητάς μεγάλα, σπουδαία, άλλα. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτά που ζητάς θα σε οδηγήσουν μέσα στο δρόμο του Θεού, από την ευλογία στην κατάρα. Δεν καταλαβαίνεις ότι φεύγεις από την υπακοή και μπαίνεις στην ανυπακοή. Φεύγεις από την ευσέβεια και μπαίνεις στην ασέβεια. Μόνος σου. Από αυτά που ζητάς δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις. Εδώ επίκειται ποτήριον και βάφτισμα, αλλά και Ανάστασης. Τι ζητάς? Και είναι αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ακριβώς μου είπε ο Θεός, ενώ προσευχόμουν. Τι ζητάς? Ξέρεις τι ζητάς? Και έμεινε άφωνος. Τι ζητάς? Ζήτα μου. Και όλα όσα είχα στο μυαλό μου διαγράφηκαν. έσβησαν. Και λέω, Κύριε, μόνο σένα θέλω. Ντράπηκα για τον εαυτό μου. Έτσι θα ντράπηκε και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Ντράπηκα, λέω, τι ανόητος, τι άφρον, τι άσοφος, τι άθλιος, τι ζητάω, Κύριε. Μόνο εσένα θέλω τώρα. Μόνο εσένα. Μόνο εσένα. Και σώπασε. Μόνο σένα φώναζα και σώπασε. Και λέω, Κύριε, πες μου μια λέξη, σε παρακαλώ. Μία λέξη μόνο. Μη μ' αφήνεις, μία λέξη πες μου. Και ακούω τη φωνή του Θεού, σε αγαπώ, παιδί μου. Αυτό θέλω μόνο, αδερφοί. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Τι να θέλουμε άλλο, αδερφοί, μέσα στον κόσμο αυτό. Τι να θέλουμε. Τι να ζητήσουμε. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να διεκδικήσουμε άλλο από το να ταπεινωθούμε και να πούμε, Χριστέ μου, ελέησέ με, βοήθησέ με, σπλαχνίσουμε. Τι ζητάς. Δεν σου φτάνει να σ' αγαπάει ο Χριστός. Δεν είναι αρκετό για σένα και θέλεις κι άλλα. Δεν φτάνει να σου πει ο Χριστός, σε αγαπώ. Και να καταλαβαίνεις, να γνωρίζεις ότι πραγματικά σε αγαπάει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του ουρανού και της γης, ο παντοκράτορας, ο παντοδύναμος. Δεν σου φτάνει. Εάν θέλεις κάτι παραπάνω, λέει ο Χριστός, τότε κοίταξε να γίνεις υπηρέτης. Θέλεις παραπάνω, κοίταξε να γίνεις υπηρέτης των αδελφών σου. Και θέλεις κάτι ακόμα παραπάνω, κοίταξε να γίνεις δούλος του αδερφού σου. Δούλος. Και όταν μου το είχε πει αυτή κάποτε, είπα, δούλος, δούλος. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Πώς θα γίνω δούλος σε όλους. Δύσκολο. Και λέω, Κύριε, άσε με να το σκεφτώ παλαιότερα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Και μου λέει, καλώς. Δεν μπορείς να γίνεις δούλος εσύ. Εγώ έγινα δούλος γιατί ο πατέρας μου κατοικούσε μέσα μου. Και δεν ήμουν εγώ δούλος, αλλά ο πατέρας μου ουράνιος. Και εσύ θα γίνεις δούλος αν εγώ κατοικώ μέσα σου. Και δεν θα γίνεις εσύ, αλλά εγώ, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Σόντος. Και χάρηκα και είπα, είναι εύκολο αυτό, Κύριε. Είναι εύκολο, γιατί δεν θα είμαι εγώ, εσύ θα είσαι. Είναι εύκολο. Αδερφοί αγαπητοί, να φύγουμε σήμερα, αλλά με ένα ερώτημα. Τι ζητάς από τον Χριστό, αδερφέ? Τι ζητάς από τη γυναίκα σου? Τι ζητάς από τον άντρα σου? Τι ζητάς από τα παιδιά σου? Τι ζητάς από τους γονείς σου? Τι ζητάς από την εκκλησία? Τι ζητάς στο ταμείο σου? Τι ζητάς από το Λόγο του Θεού? Κι ας είναι η απάντηση, μόνο εσένα, Χριστέ μου. Αμήν. Μόνο εσένα.